θέλουμε να καλησπερίσουμε, να καλωσορίσουμε έναν προσκεκλημένο που με πολύ χαρά υποδεχόμαστε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι στη συντροφιά μας. Καλησπερίζουμε τον κύριο Χαράλαμπο Σπηλιανάκη. Είναι καθηγητής μοριακής βιολογίας και επιγενετικής του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είστε και επιστημονικό, είστε και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ. Διευθύνεται και ένα εργαστήριο, έτσι δεν είναι, κύριε Σπηλιανάκη? Έχουμε να πούμε πολλά, πιστεύουμε, ενδιαφέροντα πράγματα με αφορμή και μία εκδήλωση που πρόκειται να γίνει εδώ στο Ηράκλειο και έχει να κάνει με το DNA μας, έχει να κάνει με το περιβάλλον, με εμάς τους ίδιους. Ωραία. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι μαζί σας. Πάντα παρακολουθώ με ενδιαφέρον την εκπομπή σας, διότι μου αρέσει η θεματολογία αλλά και ο τρόπος που μεταδίδεται τα θέματα στο ευρύ κοινό. Ένα αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεύτερον, όντως το εργαστήριό μου και το γραφείο μου είναι στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Παρ' όλα αυτά είμαι καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας, όπως είπατε. Και να πούμε ότι η σειρά ομιλιών διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Δήμαρχο της πόλης του Ηρακλείου και το Τμήμα Βιολογίας. Ονομάζεται Βιολογία στην Πόλη. Ήδη τον Οκτώβριο μίλησε ο κύριος Γαρίνης, που μίλησε για θέματα γύρανσης στον άνθρωπο. Πριν δύο εβδομάδες μίλησε ο κύριος Κουμουνδούρος, ο οποίος αναφέρθηκε σε θέματα θαλάσσιας βιολογίας, οπότε κατά σειρά η τρίτη ομιλία είναι δική μου και θα μιλήσουμε... Τον είχαμε τον κύριο Κουμουνδούρο, τον φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή. Ωραία. Εσείς μας έχεστε με μια άλλη θεματολογία, που έχει να κάνει βέβαια με τη βιολογία... Και είναι και ένας τρόπος έτσι να έρθουμε κοντά σε αυτήν την επιστήμη, γιατί μπορεί να τα βρήκαμε λίγο σκούρα στο σχολείο, ίσως και τρόπος διδασκαλίας δεν ξέρουμε, αλλά η βιολογία, επειδή είναι παντού στη ζωή μας, είναι στο Ακριβώς. περιβάλλον, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να μάθουμε κάτι γύρω από τον εαυτό μας, το σώμα μας και το περιβάλλον μας. Αυτό που είμαστε, αυτό που βλέπουμε, ο φαινότυπος όπως λέμε, το μεγάλο ερώτημα είναι πού στηρίζεται τελικά. Στηρίζεται στο γονιδίωμά μας, δηλαδή στο DNA μας, ή μπορεί και το περιβάλλον να επηρεάσει το φαίνεσθε, αν θα εκδηλώσουμε μία ασθένεια, αν για παράδειγμα θα έχουμε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ή ένα διαφορετικό. Όλα αυτά, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, είναι θέματα χημίας. Είναι θέματα μικρών μορίων τα οποία επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Οπότε ακόμα και ο χαρακτήρας, εκτός από το γεγονός όπως για παράδειγμα εγώ μπορεί να είμαι παχύσαρκος ή ένας άλλος να είναι λιπόσαρκος, όλα αυτά μπορούν να επηρεαστούν από το περιβάλλον μας και υπάρχει ουσιαστικά ο τομέας της επιγενετικής που τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια έχει αναδειχθεί πλέον σαν τομέας της επιγενετικής, ουσιαστικά προβάλλει, υποστηρίζει ότι ακόμα και περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τον φαινότυπο. Ναι. Δηλαδή την ανάπτυξη μιας ασθένειας για παράδειγμα ή ακόμα και φυσιολογικά. Υπάρχουν και φυσιολογικά φαινόμενα τα οποία ρυθμίζονται επιγενετικά. Δηλαδή όχι μόνο από την αλληλουχία του DNA, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες περιβαλλοντικοί που μπορούν να τα ρυθμίσουν. Και με αυτό μας βοηθάτε να καταλάβουμε και την ερμηνεία, τη σημασία μάλλον της λέξης επιγενετικός. Δεν είναι εντιγενέση, έτσι. Είναι πάνω στη γενετική, είναι πάνω στο DNA. Πάνω αυτό στο DNA. Είναι, αυτό. Είπατε ένας κλάδος νέος με δυνατότητες. Ναι, ναι, ακριβώς. Παρότι η θεματολογία της επιγενετικής μπορεί να έχει τις απαρχές της τον 19ο αιώνα, ουσιαστικά την τελευταία 20ετία είναι ένα, θα μπορούσε να πει κάποιος έτσι, αυτόνομο πεδίο, το οποίο προσπαθεί να εξηγήσει πάρα πολλά φαινόμενα της ζωής, αλλά προσπαθεί επίσης να βοηθήσει τον άνθρωπο και όχι μόνο στην ανάπτυξη θεραπείων, να κατανοήσει ασθένειες και να βοηθήσει στην ανάπτυξη φαρμάκων για να τις θεραπεύσουμε. Οπότε είναι ενδιαφέρον και από αυτή την άποψη. Θα θέλαμε να μας πείτε γι' αυτό, γιατί είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Δηλαδή από τη μια
έχουμε τη δυνατότητα ευτυχώς να ζούμε περισσότερο πλέον σε σύγκριση με άλλες εποχές. Αυτό όμως σημαίνει πως πέραν των γνωστών ασθενειών, η ανία των ασθενειών που παλεύετε και εσείς και όλοι και οι επιστήμοι να βρεθούν κάποιες θεραπείες ή έστω κάποιες ασθένειες να μετατραπούν σε χρόνιες, να μην στρέφονται δηλαδή, να μην είναι τόσο καταστροφικές για τον άνθρωπο, και η γύρανση φέρνει και αυτή ασθένειες, έτσι, δηλαδή όσο περισσότερο σαφώς ζούμε. Σαφώς. Πώς λοιπόν σε αυτό το πεδίο? Σε ό,τι αφορά τη γύρανση και τα δύο, δηλαδή και το DNA και το επιγονιδίωμα, δηλαδή αυτό το οποίο προστατεύει και πακετάρει το DNA μας, μπορούν να επηρεαστούν όσο περνάνε τα χρόνια. Οπότε σε ό,τι αφορά το DNA μπορούν να συμβούν αλλαγές, οι οποίες δεν θα επιδιορθωθούν, θα οδηγηθούμε σε μεταλλαγές, οι οποίες δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν σε μία ασθένεια. Mm-hmm. Από την άλλη υπάρχουν και όλοι αυτοί οι επιδιορθωτικοί μηχανισμοί που ουσιαστικά θα ανέστηλαν, όπως λέμε, αυτές τις αλλαγές που έγιναν στο DNA, αλλά όσο γερνάμε ακόμα και αυτοί οι επιδιορθωτικοί μηχανισμοί κουράζονται, οπότε τελικά αυτό είναι και ευχής έργων, δηλαδή να μπορούμε να γερνάμε αλλά υγιείς. Ήταν και κάτι το οποίο διαπραγματεύθηκε ο συνάδελφος, ο κύριος Γιώργος Γαρίνης, στην πρώτη ομιλία, ο οποίος είναι και ειδικός σε ό,τι αφορά τη γύρανση. Αλλά ακριβώς αυτό, δηλαδή και το DNA μας μαζεύει αλλαγές, αλλά και οτιδήποτε άλλο προστατεύει το DNA μας και αυτό επηρεάζεται όσο περνάει ο χρόνος. Στο DNA παρεμβαίνουμε. Απαγορευόταν, να ξέρετε. Το βραβείο Νόμπελ το 2020 δόθηκε ουσιαστικά για μια τεράστια ανακάλυψη για το πώς μπορούμε να αλλάζουμε το ίδιο το DNA. Υπήρχαν σαφείς ηθικοί περιορισμοί για το αν θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό για τον άνθρωπο. Οπότε μαζεύτηκαν επιστήμονες από όλο τον κόσμο και μπορώ να σας πω ότι ήταν το Δεκέμβριο του 2023, ακριβώς πριν ένα χρόνο, που η τεχνολογία αυτή που ονομάζεται CRISPR-Cas9 ουσιαστικά επετράπει να χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση του γενετικού υλικού του ανθρώπου, και μάλιστα η πρώτη ασθένεια για την οποία επετράπει η αλλαγή του γενετικού υλικού είναι η ομάδα ασθενειών που αφορά τις β' θαλασσεμίες, δρεπανοκυταρική ανεμία και άλλες ανεμίες. Mm-hmm. Εκεί έχει επιτραπεί η τροποποίηση του γενετικού υλικού για να διορθώσουμε λάθη της φύσης. Σε τι άλλο θα μπορούσαμε να παρέμβουμε, ίσως δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά το βλέπετε ενδεχομένως πιθανό ή και πού δεν πρέπει να αγγίξουμε, λέτε? Αρχικά, σε ό,τι αφορά αυτή την τεχνολογία για την οποία δόθηκε και το βραβείο Νόμπελ, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να διορθώσουμε αλλαγές στο ίδιο το γενετικό μας υλικό. Άρα οτιδήποτε, οποιοδήποτε νόσημα στηρίζεται σε προβλήματα που έχει το γενετικό μας υλικό, το DNA. Η επιγενετική από την άλλη λέει ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε το γενετικό μας υλικό. Υπάρχουν μια σειρά από ασθένειες που δεν οφείλονται στην ίδια την αλληλουχία του γενετικού υλικού, αλλά έχουν να κάνουν στο πώς, για παράδειγμα, συμπυκνώνεται, πακετάρεται το DNA μας και πώς χαλαρώνει. Οπότε περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν ακριβώς να αλλάξουν αυτό. Δηλαδή το σφιχτό πακετάρισμα και τη χαλάρωση της χρωματίνης, όπως λέμε, όπου χρωματίνη είναι το DNA μαζί με όλες τις πρωτεΐνες που την πακετάρουν. Οπότε γι' αυτό και η νέα τάση είναι στην ανάπτυξη των λεγόμενων epidrugs, δηλαδή επιγενετικών φαρμάκων, όπου δεν χρειάζεται πλέον να αλλάζουμε την αλληλουχία του DNA, αλλά μπορούμε να παίζουμε με το πακετάρισμα του ίδιου του DNA για να ενεργοποιήσουμε, για παράδειγμα, ογκοκατασταλτικά γονίδια σε έναν καρκίνο. Ογκοκατασταλτικό σημαίνει ότι αυτό το γονίδιο, αν εκφραστεί, μπορεί να τον καταστήλει. Ναι. Ή, για παράδειγμα, να θέλουμε εμείς να σταματήσουμε την έκφραση, δηλαδή να κλείσουμε σφιχτά μια περιοχή του γονιδιώματός μας, η οποία εκφράζει ένα ογκογονίδιο, δηλαδή δημιουργεί, για παράδειγμα, έναν καρκίνο. Τέτοιου είδους φάρμακα έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια, καταρχήν από τον FDA, από τον Food and Drug Administration στην Αμερική, αλλά πλέον και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχουν εγκριθεί τέτοιου είδους φάρμακα. Φάρμακα, τα οποία είναι
προληπτικά, τουλάχιστον το ένα που είπατε, δρά προληπτικά όχι σε ανθρώπους, για παράδειγμα, οι οποίοι πάσχουν από συγκεκριμένες λευχαιμίες και καρκίνους, μπορούμε να τα δώσουμε προκειμένου να αναστρέψουμε. Προληπτικά υπάρχουν άλλα συμπληρώματα και φάρμακα που δίνουμε, όπως για παράδειγμα στην κύρωση του ύπατος. Εκεί πέρα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα φάρμακα που δίνουμε, για παράδειγμα φολικό οξύ και άλλα έκδοχα, προκειμένου ακριβώς να προλάβουμε το υπατοκαρκίνωμα. Mm-hmm. Όταν πάμε σε καρκίνο, είναι πολύ πιο δύσκολο να το ανατρέψουμε. Αυτά εφαρμόζονται στην Ελλάδα, σαφώς. Γιατί είναι και ένα θέμα τώρα αυτά που ακούμε στο εξωτερικό. Τα βρίσκουμε και σε πόσο διάστημα έρχονται. Ναι, είναι θέμα έγκρισης έτσι. Καταρχήν, έτσι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο από τον ΕΟΦ. Αλλά έρχονται. Ναι, αυτό είναι βασικό. Πού δεν μπορούμε, ή γιατί δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο DNA, σε ποιες περιπτώσεις θα ήταν απαγορευτικό? Είναι τεράστιο εδώ το ηθικό δίλημα. Υπάρχει ολόκληρο μεταπτυχιακό στο πανεπιστήμιο μας που διαπραγματεύεται τέτοιου είδους θέματα, βέβαια. Είναι στο τμήμα φιλοσοφίας του Ρεθύμνου, αλλά συμμετέχει και το τμήμα μας, το τμήμα βιολογίας και η νομική Αθηνών. Σκεφτείτε ότι οι φοιτητές μου είναι κατά κύριο λόγο δικαστές, εισαγγελείς, γιατροί. Οπότε τους απασχολούν τέτοια θέματα. Βέβαια. Είναι, αυτό που με ρωτάτε είναι ένα καθαρό θέμα βιοηθικής. Μέχρι πού μπορείς να φτάσεις στην αλλαγή του ανθρώπινου γονιδιώματος? Το μόνο που έχει επιτραπεί έως τώρα είναι ουσιαστικά, όχι για αισθητικούς λόγους να παρέμβεις, αλλά μόνο για ιατρικούς. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι επιδεινώνεται δραστικά η υγεία ενός ανθρώπου, δεν έχει ποιότητα ζωής, τότε ναι. Παγκοσμίως είναι αποδεκτό να παρέμβεις. Γι' αυτό και είναι η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα είναι έτσι πολύ, το προσέχει πάρα πολύ, δεν το επιτρέπει να επεμβαίνει στο γενετικό υλικό, άρα μόνο για ιατρικούς λόγους μέχρι τώρα. Παρόλα αυτά, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνεται. Ναι, γιατί ξέρετε και ο άνθρωπος το έχει το μικρόβιο μέσα του, δηλαδή το να ψάχνει, να πειραματίζεται, να θέλει να κατανοήσει το άγνωστο, και αυτό ενδεχομένως ίσως ανοίξει, χωρίς να κινδυνολογούμε εννοείται, μια κερκόπορτα την οποία θα πρέπει να κλείσει μετά, αν είναι επικίνδυνη. Μπορεί να ξεκινήσουν αλλαγές οι οποίες θα είναι επιβλαβείς ακόμα και για την ύπαρξη του ίδιου του είδους. Δεν ξέρεις που μπορούν να σταματήσουν αυτές. Μπορεί να δημιουργήσει μια ευρύτερη αστάθεια στο γονιδίωμά μας, στο DNA μας, όπως λέτε ατέρμονη, οπότε να μην ξέρει πού να σταματήσει και αυτό να οδηγήσει τελικά σε προβλήματα που θα κινδυνεύσει το ίδιο το είδος. Ναι. Οπότε εκεί θέλει προσοχή εκ μέρους των επιστημόνων. Το DNA μας είναι το ίδιο, έτσι. Άνθρωποι, σαφώς, άνθρωπο θεωρούμε ότι υπάρχουν μικρές αλλαγές, αλλά θεωρούμε ότι είναι το ίδιο. Ναι. Άρα λοιπόν, κινούμε από την ίδια βάση, κύριε Σπηλιανάκη, ως άνθρωποι, ως είδος. Ναι, έτσι θεωρούμε, βέβαια. Πώς γίνεται τώρα λοιπόν να υπάρχουν οι διακλαδώσεις, αυτό που είπατε και στο... Οι διαφορές, για παράδειγμα, ναι, που βλέπουμε πώς... τελικά στους ανθρώπους. Καταρχήν έχουμε την ενσωμάτωση σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο, σπερματοζωαρίου, οαρίου. Άρα έχουμε τα χρωμοσώματα του μπαμπά, έχουμε τα χρωμοσώματα της μαμάς. Άρα αυτό όταν ανακατευθεί θα φτιάξει ένα νέο φαινότυπο, οπότε το παιδί δεν θα είναι πανομοιότυπο, μπορεί να μοιάζει στον ένα ή στον άλλο, αλλά είναι ουσιαστικά η μίξη των χρωμοσωμάτων. Τα χρωμοσώματα δεν είναι τίποτα άλλο από μόρια DNA. Ναι. Οπότε αναμειγνύονται αυτά για να εκφραστεί ένας φαινότυπος, δηλαδή πώς μοιάζουν τα παιδιά. Αυτό πήγα να σας πω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Αυτό πήγα να σας πω. Ας πούμε ότι έχουμε δύο μονοζυγωτικά δίδυμα. Οπότε έχουν ακριβώς το ίδιο DNA. Έτσι θεωρούμε επιστημονικά ότι είναι επακριβώς το ίδιο. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτά τα δίδυμα μπορούν να μεγαλώσουν, να περάσουν μέχρι και την εφηβεία τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η διαφορά στο περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει ακριβώς το επιγονιδίωμα, δηλαδή όχι την αλληλουχία του DNA, αλλά το πώς θα εκφράζεται το γονιδίωμά μας, ποια γονίδια θα εκφράζονται και με ποιο τρόπο. Οπότε μπορούμε να έχουμε διαφορετικούς φαινοτύπους. Δηλαδή, ίδιο DNA, εξωτερικά μπορούν να είναι πανομοιότυπα τα δίδυμα, παρόλα αυτά, φανταστείτε το ένα μπορεί να εμφανίσει, για παράδειγμα, διπολική διαταραχή, το άλλο μπορεί να είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το ένα μπορεί να έχει τύπου 1 διαβήτη, ένα πολύ σοβαρό νόσημα, το άλλο να μην έχει κανένα πρόβλημα. Ναι.
Ναι, πείτε. Θα σας πω αυτό γιατί είναι ενδιαφέρον. Είχα δύο από τις κουμπάρες μου, ήταν μονοζυγωτικά δίδυμα. Η μία σπούδασε στην Αθήνα, η άλλη σπούδασε στο Ηράκλειο και οι δύο βιολόγοι. Δεν μπορούσα για πάρα πολλούς μήνες να τις ξεχωρίσω. Ο μόνος τρόπος να τις ξεχωρίσω ήταν πόσο σκοτεινό ήταν το βλέμμα της μίας εκ των δύο. Μόνο από το βλέμμα και το πόσο πιο μαζεμένο και σκοτεινό ήταν μπορούσα να καταλάβω, για παράδειγμα, ποια ήταν η μία ή η άλλη. Ενώ ο σωματότυπος τα πάθη ήταν τα ίδια. Δυστυχώς κούρεμα, ακόμα και ρούχα επέλεγαν τα ίδια. Μου ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Πολλές φορές είχα κάνει το λάθος. Από τα μάτια και από το πόσο πιο μαζεμένος, restrained ήταν η μία εκ των δύο, μπορούσα να καταλάβω ποια είναι. Αυτό όμως που μεγάλωσαν σε διαφορετικό περιβάλλον, έτσι. Ναι. Αυτό θεωρώ ότι επηρέασε, δεν μιλάμε για ασθένειες πλέον, αλλά φυσιολογικά την ανάπτυξη των κοριτσιών. Οπότε είχαν ίσως και λίγο διαφορετικό χαρακτήρα, ψυχοσύνθεση που λέμε. Αυτό όμως που λένε, μιας και λέμε για τους διδύμους, κύριε Σπιανάκη, ότι έχουν ή πάμε κάπου αλλού, δηλαδή ότι αισθάνεται πολύ κοντά ο ένας τον άλλο, ότι αν κάτι πάθει ο ένας το αισθάνεται με κάποιο τρόπο ο άλλος. Είναι και αυτό σε αυτό που μιλάμε, είναι τόσο είναι τόσο εξειδικευμένο που δεν έχω στοιχεία για να το υποστηρίξω. Πιθανά να υπάρχουν συσχετίσεις, δεν μπορώ να πω κάτι επ' αυτού. Αλλά μόνο για το, ξέρετε, το φαίνεστε. Το φαίνεστε. Πάντως είναι και αυτό έτσι άξιο παρατήρησης. Σίγουρα γίνονται και γι' αυτό μελέτες, δεν το συζητάμε. Πολύ ωραία, γιατί είπαμε αρκετά για το DNA. Το περιβάλλον λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις όποιες αλλαγές, και νομίζω δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό. Δηλαδή αν είσαι σε ένα μολυσμένο περιβάλλον ή ένα καθαρό, αν είσαι σε ένα πολύ ψυχρό ή πολύ ζεστό, διαφορετικά διαμορφώνεται, προσαρμόζεται μάλλον το σώμα, έτσι. Και αν αλλάξεις μετά και πας στο ψυχρό, ακριβώς, θα ζοριστείς πάρα πολύ. Υπάρχει η λεγόμενη επιγενετική μνήμη. Δηλαδή οι εμπειρίες που βιώνουμε ουσιαστικά δημιουργούν μια επιγενετική μνήμη. Δεν αλλάζουν την αλληλουχία του DNA, αλλά ουσιαστικά τοποθετούν μικρά σημαίακια, θα έλεγα, μικρές αλλαγές στις πρωτεΐνες που πακετάρουν το DNA. Όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν σαν μνήμη. Θα σας πάω ένα βήμα παρακάτω. Φανταστείτε ο παππούς μου να κάπνιζε αρημανίως. Και μάλιστα, επειδή έχει σημασία το πότε παράγει ο άντρας σπερματοζωάρια, να κάπνιζε αρημανίως κατά την εφηβεία και λίγο πιο μετά. Ο παππούς μου δεν κάπνιζε, αλλά παρόλα αυτά αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί εγώ είμαι παχύσαρκος. Δηλαδή φανταστείτε ότι έχουμε την λεγόμενη διαγενειακή μετάδοση επιγενετικών τροποποιήσεων. Δηλαδή το τι βίωσε η γιαγιά μας ή ο παππούς μας μπορεί να επηρεάζει όχι μόνο τους ίδιους, όχι μόνο τα παιδιά τους, αλλά και τα εγγόνια τους. Και εκεί υπάρχουν αρκετές μελέτες πλέον. Ήταν πολύ δύσκολο για το πεδίο της επιγενετικής. Η επιγενετική συνήθως μπορούσε να μιλήσει για μνήμη, για μερικές κυταρικές διαιρέσεις, δηλαδή σε επίπεδο κυτάρου. Πλέον έχουμε πάει ένα βήμα παρακάτω και βλέπουμε πως τέτοιου είδους αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρες γενναίες. Οπότε πως τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας μπορούν να επηρεαστούν. Κύριε Σπιλιανάκη, είναι ένας θαυμαστός ο κόσμος αυτός της βιολογίας και μας τα λέτε και πολύ ωραία και πολύ κατανοητά, η αλήθεια είναι. Βέβαια στο πλαίσιο που έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να τα κατανοήσουμε. Δεν μπαίνετε και ορθώς έτσι σε όρους ιδιαίτερα περίπλοκους. Είναι λοιπόν η επιγενετική ένας πολύ πολύ σημαντικός κλάδος που μας, γιατί επηρεαζόμαστε από πάρα πολλά ως άνθρωποι, είπαμε για το περιβάλλον. Σε αυτό που αναφέρατε τώρα, έχετε ένα ωραίο παράδειγμα που είπατε ότι από τον παππού μπορεί κάτι να περάσει στο εγγόνι. Ακριβώς, εκεί που είχαμε σταματήσει. Ναι, υπήρχε μια εξαιρετική μελέτη. Αρχικά δημοσιεύθηκε έτσι περιγραφικά το 2010 στο περιοδικό Time. Όχι εξειδικευμένο για βιολογία ή μοριακή βιολογία.
Υπάρχουν λοιπόν θαυμαστά αρχεία στη χώρα της Σουηδίας που πάνε πίσω μέχρι το μέσο του 19ου αιώνα. Τότε λοιπόν, για παράδειγμα, σε έναν μεγάλο λοιμό που έγινε το 1867 μέχρι το 1869 και λοιμός ουσιαστικά υφίστατο εκείνη την περίοδο, διότι είχε να κάνει, γιατί είναι πολύ βόρεια στη Σουηδία, πολύ μεγάλη κακοκαιρία, και άρα έχει να κάνει και με το τι μπορούν να συλλέξουν οι αγρότες. Οπότε άνδρες, άρα οι παππούδες, σας προκαταλαμβάνω, οι οποίοι πέρασαν το λοιμό, έχει συσχετιστεί με μακροζωία των εγγονιών τους. Μακροζωία που σε σχέση με άνδρες οι οποίοι τρέφονταν πάρα πολύ καλά, ίσως έχει να κάνει και με άλλο, για παράδειγμα, κοινωνικό επίπεδο. Άρα αυτοί οι οποίοι πείνασαν, πέρασαν το λοιμό το 1867 με 1869, είχαν εγγονούς οι οποίοι μπορούσαν να ζήσουν μέχρι και 32 χρόνια παραπάνω. Τόσο πολύ. Ακριβώς, τόσο πολύ. Αρχικά οι επιστήμονες είχαν μιλήσει για 6 χρόνια, όταν πλέον έλαβαν υπόψη τους και άλλους παράγοντες κοινωνικο-οικονομικούς, ανέβασαν τη διαφορά στα 32 χρόνια σε σχέση με τους εγγονούς των καλοζωισμένων παππούδων. Βλέπετε τώρα ότι αν είχαμε και εμείς, επειδή έχουμε περάσει πείνα ως λαός, χωρίς δική μας ευθύνη εννοείται, πολλές φορές, θα ήταν, αν υπήρχαν αυτά, τα αρχεία στη χώρα μας, ναι, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και είναι ένα κακό αυτό, βρε παιδί μου, ότι εμείς αργήσαμε πολύ να μπούμε σε αυτό το θέμα της αρχαιοθέτησης σε πάρα πολλούς τομείς. Τέτοιου είδους παραδείγματα σαν αυτό που αναφέραμε θεωρήθηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Οπότε αρχικά αυτοί οι επιστήμονες που μελέτησαν τον λοιμό που έλαβε χώρα βόρεια στη Σουηδία, μετά συνεργάστηκαν με άλλους επιστήμονες στην Ουψάλα, στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, μετά πήγαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά βέβαια και με επιστήμονες στην Ολλανδία. Οπότε χώρες οι οποίες είχαν αρχεία μπορούν να υποστηρίξουν τέτοιου είδους υποθέσεις που σας αναφέρω και να δουν πώς η υγεία, για παράδειγμα, των εγγονών μπορεί να συσχετίζεται με τη γιαγιά τους ή των αρσενικών ατόμων με τον παππού τους. Άρα λοιπόν τώρα εμείς δεν μπορούμε να ψάξουμε βέβαια, κύριε Σπηλιανάκη, τι συνέβαινε στον παππού μας και στον προπάπο μας, έτσι, ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να δούμε, δεν ξέρω τι θα αφήσουμε εμείς στα εγγόνια μας. Κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον έχει να κάνει με τα δύο φύλλα σε σχέση με τις ασθένειες. Ακριβώς. Δεν είμαστε ίσοι. Το μόνο σίγουρο και η φύση το γνωρίζει. Το γνωρίζει, Άνδρες και γυναίκες δεν είμαστε ίσοι στο εξής. Να ορίσουμε την ισότητα βέβαια, για να μην παρεξηγηθούμε. Σε επίπεδο DNA αναφέρομαι, εννοείται, ακριβώς. Σαν επιστήμονα στο μυαλό μου δεν πάει πουθενά άλλο. Οι γυναίκες έχουν δύο χ χρωμοσώματα. Ένα που πήραν από τη μητέρα, ένα από τον πατέρα. Οι άνδρες έχουν ένα χ και ένα ψ. Άρα οι γυναίκες έχουν παραπάνω γονιδιακή δόση, όπως λέμε, άρα έχουν παραπάνω χ. Η φύση με κάποιο τρόπο πρέπει να το εξισορροπήσει αυτό. Αυτό ονομάζεται εξισορρόπηση δόσης, το φαινόμενο. Σε άλλα ζώα, για παράδειγμα, υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί, αλλά στα θηλαστικά, όπως είναι ο άνθρωπος, αυτό που γίνεται είναι ότι το ένα από τα δύο χ απενεργοποιείται, όπως λέμε, δηλαδή πακετάρεται πάρα πολύ σφιχτά το DNA, ώστε να μην εκφράζονται τα γονίδια που περιέχει. Έτσι εξισορροπείται η δόση. Θα ήταν κακό να εκφράζονταν? Θα σας πω αμέσως μετά, η απάντηση είναι ναι. Και γι' αυτό θα σας πάω σε ασθένειες. Άρα φυσιολογικά στις γυναίκες δεν πρέπει να εκφράζονται και τα δύο. Εκφράζεται μόνο το ένα. Αυτό το φαινόμενο ανακαλύπτηκε περίπου πριν εκεί το 1940. Ονομάζεται σωμάτιο Μπαρ. Μπαρ ήταν ο γιατρός που το ανακάλυψε. Οπότε στα κύτταρα του θηλυκού έχουμε έτσι ένα πολύ συμπυκνωμένο χ χρωμόσωμα. Τι θα γίνει τώρα αν θα αρχίσει να εκφράζεται? Να χαθεί αυτό το πακετάρισμα και να αρχίσουν να εκφράζονται γονίδια. Θα σας πω ότι στο χρωμόσωμα Χ υπάρχουν πάρα πολλά γονίδια τα οποία ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Οπότε υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι όταν χαθεί αυτό το πακετάρισμα του Χ χρωμοσώματος στη γυναίκα, τότε αυτό μπορεί να προκαλέσει αυτοανοσίες. Κάτι το οποίο υποστηρίζεται από δεδομένα. Για παράδειγμα, υπάρχουν αυτοάνοσα νοσήματα, όπως για παράδειγμα το Χασιμότο. Ναι. Εκεί στα 100 άτομα, 95 είναι γυναίκες που νοσούν και 5 μόνο άνδρες. Οπότε, πολύ υψηλό ποσοστό. Ακριβώς. Τα περισσότερα αυτοάνοσα
έχουν μεγαλύτερο predisposition, όπως λέμε, δηλαδή οι γυναίκες νοσούν σε μεγαλύτερο ποσοστό, σχεδόν σε όλα. Άσχετο που οι άντρες όταν νοσήσουν είναι πιο θανατηφόρο το νόσημα. Ναι. Αλλά στις γυναίκες είναι πάντα περισσότερες οι γυναίκες. Και η εξήγηση είναι αυτό που λέτε. Δύο εξηγήσεις υπάρχουν. Α. Οι ορμόνες είναι το ένα και το δεύτερο είναι η απενεργοποίηση του Χ χρωμοσώματος. Οπότε πλέον οι ορμόνες είχαν ενεχθεί για πάρα πολλά χρόνια, αλλά πλέον στη σύγχρονη εποχή αρχίζουμε να μελετάμε μηχανισμούς που απορριθμίζουν ακριβώς αυτή την απορρίθμιση του δεύτερου Χ χρωμοσώματος στις γυναίκες. Ναι, αν απορριθμίζεται λοιπόν έχουμε... αυτές ακριβώς. Τις παρενέργειες φυσιολογικά, ναι, λέτε. Δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Αλλά μπορεί επειδή... αυτό με κάποιο τρόπο να μείνει αυτό που είπατε συμπαθές, να διορθωθεί. Ακριβώς σε αυτό στοχεύουν τα λεγόμενα επιδράξ που έλεγα νωρίτερα, δηλαδή τα επιγενετικά φάρμακα. Επειδή στην επιγενετική μπορούμε να αλλάζουμε συνεχώς το πακετάρισμα του DNA, μπορούμε για παράδειγμα να το ξαναπακετάρουμε στα κύτταρα του νοσοποιητικού μας, αν έχει ξεπακεταριστεί. Αυτό είναι ευχής έργων. Μιλάω για μελλοντικά τι μπορεί να είναι. Ακριβώς. Αλλά τα περισσότερα επιγενετικά φάρμακα εκεί στοχεύουν, στο να αλλάζουν τη δομή που έχει, δηλαδή το πόσο πακεταρισμένο είναι το DNA στα χρωμοσώματά μας. Ναι. Θεωρώ ότι θα το επιτύχουμε, γιατί ήδη υπάρχουν πολλά φάρμακα. Αυτό που λέμε ότι ένας άνθρωπος παίρνει βιολογικούς παράγοντες ως θεραπεία. Όχι, οι βιολογικοί παράγοντες έχουν να κάνουν με τα αντισώματα. Οι γιατροί τα ονομάζουν biologicals, αλλά ναι. Είναι βιολογικοί παράγοντες, είναι αντισώματα. Είναι λίγο διαφορετικό. Είναι λίγο πιο ειδικό αυτό που λέτε. Ναι. Άρα λοιπόν, η γυναίκα, το γυναικείο φύλο σώμα, γιατί τώρα έχουμε και τα, δεν ξέρω, η βιολογία, επειδή μπαίνει στη συζήτηση πια η γυναίκα, ο άνδρας, το τρίτο φύλο, αυτά στη βιολογία πώς, δηλαδή η βιολογία μιλάει για το τρίτο φύλο. Σαφώς, και στα νοσήματα που σας αναφέρω που συσχετίζονται με την απενεργοποίηση του Χ χρωμοσώματος, ελέγχουμε για παράδειγμα σύνδρομα όπως το Turner XO, ένα μόνο χ χρωμόσωμα, ή Kleinfelter, δύο χ και ένα ψ. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς απενεργοποιείται το χ χρωμόσωμα, ομοιάζουν για παράδειγμα περισσότερο φυσιολογικά σε αυτό που ονομάζουμε γυναίκα, δηλαδή που έχει δύο χ χρωμοσώματα και το ένα απενεργοποιημένο. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που το υποστηρίζουν. Σε ό,τι αφορά το τρίτο φύλο ή για παράδειγμα να μην έχουμε καθαρά τα χαρακτηριστικά που έχει αυτό που λέμε άνδρας ή γυναίκα, επιστημονικά είναι απολύτως αποδεκτό. Ναι. Όλα έτσι κι αλλιώς είναι θέμα χημείας και παραγωγή συγκεκριμένων μορίων και πώς επηρεάζουν τον εγκεφαλό μας. Το λέμε αυτό γιατί οπότε... ακόμα υπάρχει αντίληψη ότι είναι μια αρρώστια η διαφορετικότητα ενός ατόμου, ότι ή υπάρχει, είναι άρρωστος ή τέλος πάντων έχει ψυχολογικά... Όχι. Είναι θέμα χημείας, όπως σας λέω, τουλάχιστον εμένα σαν επιστήμονα αυτό καταλαβαίνω. Καταβού δηλαδή που έχουμε ακόμα στο να μπορέσουμε να εξηγήσουμε... κάποια πράγματα, οπότε και για αυτούς τους ανθρώπους ισχύουν τα ίδια ή βιολογικά μπαίνουν σε μια άλλη κατηγορία, αν το λέω σωστά. Οι πολύ βασικοί μηχανισμοί σε ό,τι αφορά αυτό που έλεγα νωρίτερα, την απενεργοποίηση του Χ χρωμοσώματος, παραμένουν τα ίδια. Τώρα άλλες αλλαγές εννοείται στην ψυχοσύνθεση αυτών των ατόμων, για παράδειγμα, ναι, αν τα διαφοροποιούν. Σε σχέση με, με μια ασθένεια, ας πούμε. Ή όχι, όλοι έχουμε την ίδια βάση, είπαμε έτσι. Όλοι την ίδια βάση θα έλεγα πως έχουμε, με εξαίρεση τι μπορεί να συμβαίνει σε εκείνο το χ. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι μια μικρή διαφορά. Υπάρχουν συγκεκριμένα γονίδια που εδράζονται στο χ. Πάντως το γεγονός ότι η γυναίκα είναι από τη φύση της ένας πιο δυνατός οργανισμός από την άποψη ότι γεννά, φέρει δηλαδή τη ζωή. Άρα λοιπόν αντέχει περισσότερο στον πόνο, έχει μια δυναμική, αντέχει στις ασθένειες περισσότερο, σε σχέση ίσως με τον άνδρα, ο οποίος είναι και λίγο λιπόψυχος. Μπορεί, αλλά επιστημονικά μιλώντας είπατε ότι υπάρχουν ασθένειες τις οποίες μπορεί να τις αντέξει ένας γυναικείος οργανισμός και κάποιος που είναι πολύ πιο επιθετικές σε έναν ανδρικό. Αυτό είναι
και αυτό τώρα είναι έτσι θαυμαστό από την έννοια πώς δουλεύουν αυτές οι δύο μηχανές. Ε? Ακριβώς, και εδώ πέρα έρχεται και πάλι η επιγενετική, η οποία προσπαθεί να βρει τέτοιου είδους διαφορές, επιγενετικές. Δηλαδή πόσο διαφορετικό είναι το πακετάρισμα του DNA στη γυναίκα και πόσο είναι στον άνδρα. Τέτοιου είδους αλλαγές προσπαθούμε να, φυλετικές όπως λέμε διαφοροποίησεις, προσπαθούμε να εντοπίσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, οι περισσότερες στοχεύουν στις ασθένειες, αλλά αυτό το οποίο αναφέρεται είναι φυσιολογικά πώς οργανώνεται το γονιδίωμα σε άνδρες και γυναίκες. Θεωρώ πως θα έχουμε απαντήσεις μελλοντικά. Ας πούμε, ακόμα και εμείς στο εργαστήριο παραδοσιακά χρησιμοποιούσαμε, θυσιάζαμε αρσενικά ποντίκια, γιατί μελετάμε το νοσοποιητικό. Ποτέ δεν θυσιάζαμε στο παρελθόν θηλυκά, διότι έχει να κάνει. Το ανοσοποιητικό επηρεάζεται πάρα πολύ από τις ορμόνες. Οπότε, αν είσαι επιστήμονας, δεν θες να δουλέψεις με θηλυκά, διότι ακόμα και το ανοσοποιητικό έχει τέτοιες διακυμάνσεις που στο τέλος θα σε τρελάνουν. Σαν επιστήμονα, δεν θα μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Οπότε, παραδοσιακά παίρναμε αρσενικά ποντίκια. Τα τελευταία χρόνια το εργαστήριο μου μελετάει και τα δύο. Και αρσενικά και θηλυκά, και προσπαθούμε να βρούμε διαφορές ανάμεσα, φυλετικές διαφορές, και το πώς μπορούν να επηρεάσουν, για παράδειγμα, την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού ή την ανάπτυξη αυτοάνοσων νοσημάτων, που είναι μία από τις θεματολογίες που θεραπεύουμε. Θα υπάρξουν λύσεις για αυτοάνοσα νοσήματα? Θέλω να είμαι σκήρυση οπτιμιστής. Σκήρυση κατά πλάκας, ας πούμε. Έχει μητέρα μου, για παράδειγμα. Ναι, είναι κάτι το οποίο... Επειδή δεν γνωρίζουμε όμως το αίτιο για την γένεση των αυτοάνωσων νοσημάτων, είναι πολύ δύσκολο να διορθώσουμε ουσιαστικά και τους μηχανισμούς. Αν ξέραμε το μηχανισμό που οδηγεί σε ένα αυτοάνωσο, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε. Ένα φρένο. Φρένα υπάρχουν πολλά. Είναι ακόμα και τα biologicals που αναφέρατε νωρίτερα. Είναι τέτοιου είδους φάρμακα. Για παράδειγμα, anti-TNF, αντισώματα. Αυτό είναι ένα βιολογικό φάρμακο που δίνουμε ουσιαστικά για να αναστρέψουμε τη φλεγμονή σε πάρα πολλούς ασθενείς. Οπότε δίδεται σε πολλούς ασθενείς με αυτοάνωσα νοσήματα. Οπότε ναι, με τη βοήθεια της ιατρικής μπορούμε να βάλουμε ένα φρένο ακριβώς και να καθυστερήσουμε την έκβαση τέτοιων νοσημάτων. Να έχουμε μια ελπίδα, ξέρετε. Ναι, υπάρχουν ελπίδες. Το μέλλον πώς το φαντάζεστε, έτσι ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, κύριε Σπηλιανάκη, από τη δική σας βέβαια την πλευρά, πώς φαντάζεστε ένα μέλλον? Και όταν λέμε μέλλον, αν μπορούμε λίγο να πούμε κάποιον της επόμενης δεκαετίας, ας πούμε πενταετίας, δεκαετίας. Δεκαετίας θα ήταν καλύτερο, γιατί αν σκεφτείτε πόσα χρόνια θέλουμε για να αναπτύξουμε ένα φάρμακο, μάλλον μιλάμε για τέτοια χρονικά διαστήματα. Εγώ κατά βάση είμαι οπτιμιστής. Και σαν επιστήμονας είναι φοβερό αυτό το συνέστημα όταν ανακαλύπτεις κάτι, νιώθεις παντοδύναμος. Οπότε θεωρώ ότι ο άνθρωπος με τη βοήθεια... Περάσαμε μια πανδημία που εμασόκαρε, νομίζω, ως ανθρωπότητα και τους επιστήμονες. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι ο άνθρωπος με τη βοήθεια της επιστήμης είναι παντοδύναμος, μπορεί να αλλάξει πράγματα. Για παράδειγμα, πολλά χρόνια πριν ίσως να μην είχαμε τη δυνατότητα να αντιπαρέλθουμε αυτή την πανδημία. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι καταστροφικά για όλη την ανθρωπότητα. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι τα καταφέραμε. Οπότε θεωρώ ότι ο άνθρωπος με τη βοήθεια της επιστήμης είναι παντοδύναμος. Αυτό θέλω να πιστεύω. Οπότε θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε ουσιαστικά την ποιότητα ζωής μας τα επόμενα χρόνια. Αν είναι 10 ή 20 χρόνια, θα το δούμε. Για να έχουμε και εμείς τρόπο, το συζητάμε, να έχουμε λίγο χρόνο, κύριε Σπηλιανάκη, μπροστά μας, να κάνουμε, ξέρετε, και είναι και αυτό το κυνήγι, έτσι, της νεότητας, όχι μόνο... Της Αθανασίας, Ναι, όχι μόνο της όψης, αλλά και του σώματος. Σαφώς. Η Αθανασία, αυτό το έχουμε πάντα ως έτσι ένα στόχο. Δεν ξέρω, μη μεταλλαχθούμε όμως. Η μετάλλαξη είναι το πρόβλημα. Σκεφτείτε ότι αυτό που έλεγα νωρίτερα, τρόπο για να αλλάξεις το γενετικό σου υλικό με τη βοήθεια του CRISPR-Cas9, το πουλούσαν ακόμα και στο eBay. Μπορούσες να αγοράσεις ένα kit και να επιδράσεις το ίδιο στο γενετικό υλικό. Οπότε η επιστήμη σε κάνει παντοδύναμο μεν, αλλά από την άλλη χρειάζεται ακριβώς αυτό που λέγαμε, η ανάπτυξη κανόνων βιοηθικής,
ώστε να μην έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Όταν ο καθένας προσπαθεί να το παίξει επιστήμονας, ακόμα και αν δεν είναι. Ναι. Τι εξαπολύεις, έτσι, τι δαίμονες μπορείς να ελευθερώσεις, γιατί λέμε τώρα εμείς οι άνθρωποι που είμαστε οι καθημερινοί, οι απλοί άνθρωποι. Ποιος ξέρει τώρα τι γίνεται μέσα στα εργαστήρια. Mm-hmm. Τι γίνεται το οποίο δεν μπορεί να καταστρέφεται μετά, δηλαδή να δημιουργείται κάτι το οποίο να είναι αποτερατώδες έως επικίνδυνο και μετά να καταστρέφεται ακριβώς για να μην... Καλώς ή κακώς η επιστήμη έχει αυτή τη δυνατότητα. Ναι. Ναι, σαφώς. Οπότε, για παράδειγμα, εργαστήρια τα οποία δεν ελέγχονται από το κεντρικό κράτος, όπως τα εργαστήρια που έχουμε εμείς σαν επιστήμονες στα πανεπιστήμια ή στα ερευνητικά κέντρα. Που ελέγχονται συστηματικά. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, μα έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε την χρηματοδότηση για να πραγματοποιήσουμε άλλο από αυτό το οποίο έχουμε προτείνει. Ναι, γιατί μιλάμε και για πολλά λεφτά. Ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ ακριβώς πόρο. Πολύ ακριβώς πόρο. Η έρευνα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι με πολλά χρήματα. Ναι. Και προφανώς μπορούν να χρηματοδοτήσουν τέτοιου είδους έρευνες. Αντιβιωτικά τέτοια που γίνεται μια συζήτηση ότι. Έχει σταματήσει ή παράγονται, γίνεται προσπάθεια συνεχώς να βρίσκονται. Εξαρτάται, για παράδειγμα, από τη χώρα. Για παράδειγμα, στη Σουηδία που ζουν τα αδέρφια μου είναι πολύ έτσι, συντηρητική. Φιδωλή. Φιδωλή. Δεν θα σου δώσουν ακόμα και αν το παιδί σου ναι, ξέρω, έχει... ασπιρίνη και πολύ είναι. Και πολύ είναι. Δεν πρόκειται, ας πούμε. Δηλαδή το παιδί σου μπορεί να είναι δύο εβδομάδες άρρωστο και δεν σου δίνουν τίποτα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν προσπάθειες να αναπτύξουμε νέα αντιβιωτικά. Οπότε υπάρχουν οι μεθοδολογίες και ψάχνουμε συνεχώς για νέα αντιβιωτικά. Τώρα η αλόγιστη χρήση, ναι, εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει. Συμφωνώ και εγώ, είμαι έτσι πιο συντηρητικός μόνο όταν χρειάζεται και κάτω από καθοδήγηση. Μάλιστα. Είναι ένας θαυμαστός κόσμος αυτός, κύριε Σπλιανάκη. Το μαθαίνουμε κι εμείς, έτσι όπως μας τον εξηγείτε εσείς, και αυτό είναι το ωραίο. Εμείς, αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και μπορούμε να δώσουμε μια συνέχεια σε επόμενη εκπομπή, μια ευχή να κάνουμε πραγματικά προς το καλό, να έχουμε πάντα γρήγορα αποτελέσματα και πολύ θετικά για όλους μας, για πάντα, την ανθρωπότητα, πάντα, αλλά για όλο τον κόσμο όμως. Έτσι. Πάντα εγώ θέλω να είμαι θετικός, ναι, για όλο τον κόσμο. Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήμουν μαζί σας, το καταχάρηκα να ξέρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα το ξανακάνουμε, έτσι, okay. Θα ξανακάνουμε τη συζήτηση.